Ακόμη έχετε θέματα που έχουν σχέση με το εξωτερικό, με συναντήσεις, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα έχετε γλυκές συναντήσεις, θα μπορούσα να πω, οι οποίες είναι σημαντικές, και η Πανσέληνος αυτή η οποία θα γίνει, και ενώ πάντα σας αγγίζει εσάς τους καρκίνους, αυτή δεν θα είναι δυσαρμονική, θα έχετε διλήμματα ανάμεσα στα αγαπημένα πρόσωπα και στις υποχρεώσεις, γενικότερα όμως θα μπορούσε να φέρει και θέματα στο προσκήνιο. Τα λιοντάρια μας με εκείνα τα οικονομικά ασχολείστε, είναι μπερδεμένα. Σήμερα είναι η μέρα μπερδεμένη. Αν έχετε γενικά, όχι μόνο εσείς τα λιοντάρια, αν έχετε γενικά οικονομικές υποθέσεις ή υποθέσεις που έχουν σχέση με το σπίτι, με την οικογένεια, να ρυθμίσετε, να προσέχετε πολύ, μήπως γίνει κανένα λάθος, μήπως είναι μπερδεμένα, μήπως κάτι δεν είναι όπως εσείς το θέλετε. Λιοντάρια μου, λοιπόν, επανέρχομαι. Για ένα οικονομικό θέμα το οποίο είναι μπερδεμένο, στεναχωριόσαστε, θα έχετε συζητήσει με πρόσωπα του περιβάλλοντός σας και γενικά με εκείνα τα οικονομικά. Από αύριο που ο Ερμής αλλάζει ζώδιο, θα έχετε ειδήσεις οι οποίες είναι σημαντικές. Ανοίγονται δρόμοι για το εξωτερικό ή για ταξίδια γενικότερα και η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται να διορθώνεται από το Σαββατοκύριακο και μετά. Θα έχετε συναντήσεις οι οποίες είναι πολύ γλυκές. Προς το παρόν, αν είστε γεννημένοι, πρώτες μέρες. Οι υπόλοιποι σιγά-σιγά όλοι θα πάρετε. Πού πάει ο Ερμής? Ο Ερμής πάει στον Κρυό και η Αφροδίτη πάει στον Κρυό και εκεί γίνονται έτσι πολύ πιο ζωντανά. Μέχρι τώρα είναι συναισθηματικά, υποτονικά, γλυκά, τρυφερά. Από τα ψαράκια. Από τα ψαράκια. Μετά θα αρχίσει να μαθαίνει, νομίζω. Νομίζω. Ευελπιστώ. Ότι θα σε πείσω. Λοιπόν, από το τέλος της εβδομάδας που και ο Ερμής και η Αφροδίτη μπαίνει στον Κρυό, εκεί πια είναι τα πάθη και τέτοιου είδους θέματα. Λοιπόν, πού ήμουνα? Τώρα πάμε, είπαμε τα λιοντάρια τα τελειώσαμε. Τα λιοντάρια τα τελειώσαμε που έχουν καινούργια πράγματα στο τέλος της εβδομάδας. Παρθενάκια μου, η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας. Άντε πάλι, υπάρχει μια εγκρίνια, υπάρχει μια ένταση. Προς το παρόν τώρα ο Άρης επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, δηλαδή εσάς που έχετε γεννηθεί το Σεπτέμβρη. Αν είστε γεννημένοι λοιπόν από 1η Σεπτεμβρίου και μετά, υπάρχει μια ένταση. Σε επαγγελματικό επίπεδο υπάρχει. Με σχέσεις και συνεργασίες είναι λίγο μπερδεμένα. Από την ερχόμενη εβδομάδα θα ασχοληθείτε με ένα οικονομικό. Σήμερα είναι λίγο μπερδεμένα. Αν είστε γεννημένοι 8 με 10 του μηνός, ενδεχομένως να κάνετε κάποια λάθη, κάποιες λαθεμένες επιλογές, να μην τα βλέπετε σωστά τα πράγματα. Ένα παραπλανητικό πράγμα υπάρχει, παρά το γεγονός ότι ο Κρόνος προετοιμάζει επιτυχία για σας. Γι' αυτό μην πανικοβάλλεστε. Αν κάτι δεν πηγαίνει καλά στη ζωή σας αυτόν τον καιρό εξαιτίας ενός λάθους, να ξέρετε ότι σιγά σιγά από το τέλος του χρόνου και μετά σιγά σιγά μπαίνουν στη θέση τους τα πράγματα. Για τους ζυγούς μας, τους ζυγούς λύσατε. Τι έγινε, Λίτσα μου, στους ζυγούς? Για τους ζυγούς λύσατε είναι πρώτο. Μπαίνετε σε φάση δράσης, μπαίνετε σε φάση δουλειάς, γιατί συνήθως οι ζυγοί είναι και λίγο, πρέπει να είναι όλα σε τάξη για να μπουν. Μπαίνετε λοιπόν σε δουλειά. Αρχίζετε μία εποχή που ή θα γράψετε ή θα κάνετε ταξίδια ή θα διεκδικήσετε ένα νομικό διαδικαστικό θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Μην μένετε μόνοι σήμερα. Θέματα τα οποία έχουν σχέση με την εργασία αυτή την εβδομάδα τελειώνουν και αρχίζει ένας άλλος τομέας των σχέσεων και των συνεργασιών. Θα δείτε ότι ενώ θα εγκαταλείψετε τις ιδέες για τη δουλειά ή την υγεία, θα αρχίσει από το τέλος της εβδομάδας, από αύριο και στο τέλος της εβδομάδας, να ασχολείστε με ένα θέμα που έχει σχέση με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, ενώ η Πανσέληνος, για την οποία θα μιλήσουμε αύριο, έχει σχέση με τα οικονομικά και τα τρέχοντα οικονομικά, αλλά και τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους. Γενικότερα, τώρα σας παρακαλώ να επιλύσετε θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια ή την ακίνητή σας περιουσία. Επιμένω σε αυτό, γιατί αν το αφήσετε για τον Ιούνιο, ενδεχομένως να είναι τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα. Τώρα λοιπόν προσπαθήστε να ρυθμίσετε παρόμοιες υποθέσεις. Η Σκορπιοί μας, άντε και ένα Σαββατοκύριακο ακόμα, που και η Αφροδίτη ευνοεί το δικό σας ζώδιο, ειδικά αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Προσέχετε τώρα. Εάν είστε Σκορπιοί των τελευταίων ημερών, η Αφροδίτη αυτόν τον καιρό, δηλαδή η συναισθηματική σας ζωή, έχει πάρα πολλά να σας δώσει. Η Πανσέληνος όμως, αν κάνετε κάτι που δεν είναι σωστό, θα το φέρει στην επιφάνεια.
Προσέχετε λοιπόν τι μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα θα έχετε αυτές τις ημέρες. Αν δεν είναι νόμιμες, αν είναι νόμιμες, εντάξει, δεν πειράζει. Και θα αρχίσετε να ασχολείστε πάρα πολύ με την εργασία αυτόν τον καιρό και με ένα οικονομικό θέμα το οποίο τρέχει.